Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουμαντάκη. Καλησπέρα και σας, καλησπέρα σε όλους. Μία σύμπτωση αυτή, δηλαδή της έναρξης της εκδοτικής περίοδου με την έναρξη των νέων ρυθμίσεων στην κυκλοφορία εδώ στην πόλη. Έπρεπε βέβαια κάποτε να γίνει και αυτό, η αλήθεια είναι. Πώς είναι η πρώτη μέρα βέβαια και οι πρώτες ώρες θα λέγαμε για να είμαστε ακριβείς. Ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε αποκομίσει? Τελικά η ζωή φαίνεται πως είναι γεμάτο συμπτώσεις. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να απολογόμαστε να βάσουμε αυτές. Και προκλήσεις βέβαια, και προκλήσεις. Και προκλήσεις. Σήμερα ξεκίνησε, όπως και σε όλη την Ελλάδα, η εκδοτική περίοδος του χειμώνα, η μεγάλη εκδοτική περίοδος. Και ταυτόχρονα σήμερα ξεκίνησαν βέβαια κατόπιν προγραμματισμού και συμφωνιών που έχουν γίνει, και το ουσιαστικά το μεγάλο έργο της ανάπλωσης του Ιστορικού Κέντρου του Ηρακλείου, ένα αίτημα του εμπορικού κόσμου αλλά και όλης της κοινωνίας του Ηρακλείου τώρα και πάρα πολλά χρόνια, που καθυστέρησε πολλές δεκαετίες αυτό, και τώρα μετά από πολύχρονες πιέσεις και μελέτες κλπ. Ήρθε η ώρα της υλοποίησής του. Ήταν να ξεκινήσει το έργο αυτό από τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Αλλά επειδή θα δημιουργούσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου και στην εμπορικότητα της πόλης του Ηρακλείου, μετόπιν συμφωνιών και πιέσεων είπαμε να ξεκινήσει αυτό το μήνα. Έπρεπε κάποτε να ξεκινήσει αυτό το έργο όμως. Γιατί αν κάθε φορά λέγαμε ότι τώρα είναι εκδοτική περίοδος, τώρα είναι γιορτές, τώρα είναι το Πάσχα, τώρα είναι... Είναι και φέτος νωρίς το Πάσχα, η αλήθεια είναι. Κάποια στιγμή δεν θα ξεκινούσε ποτέ, έπρεπε να ξεκινήσει. Ναι. Το είχαμε συμφωνήσει αυτό. Έτσι, και με τον το ΚΤΕΛ και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και με τον εργολάβο, τον ανάδοχο του έργου αυτού. Τώρα βέβαια αυτό θα δημιουργήσει θέματα, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς, και έχουμε ενημερώσει και τους καταναλωτές, αλλά έχουμε ενημερώσει και τους εμπόρους, γιατί έχουν γίνει επανειλημμένες τώρα και μήνες συσκέψεις και συζητήσεις για το μεγάλο αυτό έργο, πώς θα μπορέσουμε με τον καλύτερο τρόπο να εκτελεστεί, με τις λιγότερες απώλειες, και να μπορέσει πραγματικά να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό αυτό, όπως είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν οι συμφωνίες για κυκλικότητα στις εργασίες, ώστε να μην κλείσει όλο το, αλλά να κλείνει σταδιακά κάθε κομμάτι που θα εκτελείται το έργο, και επιπλέον να αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί και γίνονται αυτή τη στιγμή από σήμερα και εφαρμόζονται στο Ηράκλειο, να τηρηθούν με ευλάβεια. Ό,τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν, που θα βελτιώσουν περαιτέρω την κυκλοφοριακή κατάσταση στο Ηράκλειο, και ταυτόχρονα να υπάρξει μια πολύ σωστή αστυνόμευση ώστε να τηρηθούν αυτές οι ρυθμίσεις, και να μπορέσει να έχουμε, έτσι, αν θέλετε, το βέλτιστο αποτέλεσμα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να γίνει. Ένα έργο που πρέπει να γίνει. Συνέπειες υπάρχουν, προβλήματα θα υπάρξουν. Θα δούμε πώς θα στην πορεία θα βελτιώσουν τα πράγματα ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι, κύριε Κουμαντάκη, ότι αν είναι για να γίνει κάποιο έργο, είτε μικρότερο είτε βέβαια πολύ μεγαλύτερο, που σαφώς υπάρχουν πολλά περισσότερα θέματα, δεν γίνεται να ξυπνήσουμε από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι, και όλα να είναι τακτοποιημένα, να έχουν γίνει αναπλάσεις, να τα πάντα... Και μάλιστα όχι ένα καινούριο έργο, έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι φτιάχνεις ένα έργο καινούριο κάπου εξ αρχής και έχεις ένα συγκεκριμένο χώρο και κάνεις το έργο αυτό. Εδώ μιλάμε για ανάπλαση, δηλαδή ανακατασκευάζεις υπάρχοντες δρόμους που έχουν κυκλοφοριακό φόρτο, που είναι μαγαζιά, που είναι κατοικίες, που είναι γραφεία,
γύρω, γιατί και μέσα από το έργο αυτό, το έργο αυτό δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργική διαδικασία των κτηρίων αυτών και των επιχειρήσεων και των γραφείων κλπ. Δηλαδή, άλλο να φτιάξεις ένα έργο εξ αρχής και άλλο να αναπλάθεις μια περιοχή η οποία μέχρι εχθές λειτουργούσε σε ένα άλλο ρυθμό και με άλλα δεδομένα. Και πόσο μάλλον όταν αυτή είναι και ακριβώς στο κέντρο μιας πόλης, έτσι, στο πιο νευραλγικό σημείο. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε έργα για να αλλάξει ύφος αυτή η πόλη, να μην βλέπουμε αλλού, να ζηλεύουμε, αλλά εδώ να λέμε, αλλά να μην θέλουμε και την ταλαιπωρία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι υπήρξε προεργασία και με τον εμπορικό κόσμο και με επαγγελματίες οδηγούς και με το ΚΤΕΛ, ταξί και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, για να υπάρξει έτσι μια σύμμια και κατανόηση όσον αφορά στην όχληση που είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ασφαλώς επίσης σημαντικό είναι αυτό που είπατε, το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή οι 18 μήνες που έχουν δοθεί τουλάχιστον, να... Maximum. Ναι, να τηρηθούν. Ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και να τηρηθούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να στενομευθεί και να τηρηθούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τις βελτιώσεις που στην πάροδο του χρόνου θα διαπιστωθεί ότι χρειάζονται βελτιώσεις και αλλαγές που πρέπει να γίνουν, και ταυτόχρονα να εφαρμοστεί και η κυκλικότητα του έργου στην υλοποίησή του, στην εκτέλεσή του. Κυκλικότητα των εργασιών. Όσον αφορά τώρα στο θέμα των εκπτώσεων με τους εμπόρους, με τους καταστηματάρχες, κύριε Κουμαντάκη, μόλις βγήκαμε από τη γιορτινή περίοδο, είναι η πρώτη μέρα έτσι που επιστρέφουμε πάλι σε γνώριμους ρυθμούς. Εντάξει, τα πράγματα οικονομικά, το ξέρετε κι εσείς, στενεύουν ή έχουν στενέψει πολύ. Ο κόσμος αγοράζει ό,τι μπορεί. Δηλαδή δεν ξέρω και οι απαιτήσεις των εμπόρων πια πόσο μεγάλες μπορεί να είναι ακόμα και σε γιορτινές περιόδους, με δεδομένη την κατάσταση. Και τι προσδοκάτε λοιπόν και για την περίοδο των εκπτώσεων? Η κατάσταση στην κοινωνία γνωστό δεν είναι καλή. Έχει απομειωθεί πάρα πολύ το πραγματικό εισόδημα το οποίο των οικοκυριών και το οποίο είναι και διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση. Οι αγορές πλέον γίνονται με πολύ μεγάλες προτεραιότητες, η κάλυψη αναγκών με πολύ μεγάλες προτεραιότητες, όπως και με πάρα πολύ μεγάλη έρευνα της αγοράς. Εντάξει, η γιορτινή περίοδος μπορώ να πω ήταν μια ικανοποιητική περίοδος, διότι τα χαρακτηριστικά έχουν πει και άλλη φορά των ημερών αυτών εντός εισαγωγικών επιβάλλουν να γίνουν κάποιες αλλαγές σε κάποιες αγορές, τουλάχιστον σε συγκεκριμένα προϊόντα. Βοήθησε και το γιορτινό κλίμα το οποίο δημιουργήσαμε μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, ο Δήμος στο χωριό του, πάνω εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, και εμείς στην υπόλοιπη πόλη με πρωτότυπες εκδηλώσεις που κάναμε, έτσι, ιδιαίτερα πρωτότυπες εφέτος, και πραγματικά δώσαμε μια νότα εορταστική που βοήθησε και στην διάθεση των καταναλωτών να προχωρήσουν σε κάποιες αγορές. Στο τέλος υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση, σχετική, το επαναλαμβάνω αυτό. Ελπίζομαι ότι τώρα την εκπτωτική περίοδο ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί, είτε έχουν προκύψει καινούργιες ανάγκες, να καλυφθούν τώρα την εκπτωτική περίοδο. Οι εκπτώσεις είναι μεγάλες. Εξ αρχής οι εμπορικές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου έδωσαν μεγάλες εκπτώσεις στην αγορά και καλούν την κοινωνία και ζητούν και οι ανάγκες που θα καλυφθούν τώρα στην εκπτωτική περίοδο, τουλάχιστον να την καλύψουν οι καταναλωτές, όπως και έπραξαν σε ένα μεγάλο βαθμό και στη γιορτινή περίοδο μέσα από τις εμπορικές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, τις τοπικές επιχειρήσεις. Τονίζω εδώ, τις τοπικές. Τι ποσοστά βλέπουμε τώρα από την πρώτη μέρα, επειδή νομίζω κάνατε και μια βόλτα σήμερα. Ναι, έκανα μια βόλτα, ναι. Και καλά, τα προστά τα γνώριζα, η βόλτα μου είχε σχέση με τις ρυθμίσεις, ναι. Με τις ρυθμίσεις. Ναι. Αν βάσει αυτά που έχουν σχεδιαστεί, τα πράγματα πώς πάνε κλπ. Οι εκτός είναι μεγάλες.
ξεκινάνε από 30-40% και φτάνουν μέχρι και 50-60% έτσι σε προϊόντα. Υπάρχει έτσι μια, αν θέλετε, γενναιόδορη εκδοτική διάθεση έτσι, για τον επιχειρήσεων. Ελπίζομαι να υπάρξει και αντίστοιχη ανταπόκριση από τα νοικοκυριά, τους καταναλωτές σε αυτήν την προσπάθεια. Το γεγονός ότι πάντα ξέρουμε ότι μετά τις γιορτές αμέσως αρχίζουν οι εκπτώσεις και φέτος πάλι μέσα στις γιορτές ανακοινώθηκε ότι από τις 8 του προς το τέλος βέβαια εντάξει των εορτών ανακοινώθηκε ότι από τις 8 του Γενάρη αρχίζει η εκπτωτική περίοδος. Είναι αυτό και ένα, αν μπορούμε να το βάλουμε σε εισαγωγικά, αρνητικό από την άποψη ότι κάποιος που δεν έχει τώρα ανάγκη να πάρει κάτι περιμένει και δεν ψωνίζει νωρίτερα. Να μην το σχολιάσω αυτό τώρα που μπήκαμε σε εκδοτική περίοδο. Είναι ένα άλλο θέμα, ένα μεγάλο θέμα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε με τους αρμόδιους, ειδικά με το Υπουργείο. Τα τελευταία χρόνια με ένα, θέλετε, άναρχο τρόπο και χωρίς συγκεκριμένη πολιτική και οικονομική λογική και φιλοσοφία, το Υπουργείο νομίζω ότι θα βοηθήσει την κοινωνία. Έχει αλλάξει νόμους, έχει διαμορφώσει εκδοτικές περίοδους σε διάμεσες, έτσι αλλιώς έχει διευρύνει και αυτό έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο αλαλούμ και μια σύγχυση στην κοινωνία. Η ίδια εκδοτική πολιτική έχει χάσει το οικονομικό της φιλοσοφικό χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όμως. Τώρα ξεκινήσαμε την εκδοτική περίοδο, θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα όπως γίνεται ήθιστε να γίνεται οι ερευνητικές κινήσεις στην αγορά μηρία των καταναλωτών και ελπίζουμε μετά να έχουμε μια ροή που στο τέλος έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο για την περίοδο, για την περίοδο την έχουν ανάγκη και οι επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, τα εξορευμένα προβλήματα θα εμφανίσουν επιπλέον προβλήματα και Είναι η αγορά, υπάρχουν αλληλοεξαρτήσεις κύριε Κουμαντάκη, η αλήθεια είναι αυτή, είναι μια αλυσίδα, ένας κρίκος να έχει πρόβλημα, το καταλαβαίνω, εμείς το καταλαβαίνουμε τουλάχιστον αυτό. Μέχρι τις 28 λοιπόν του Φλεβάρη, 14 του μήνα αν δεν κάνω λάθος η Κυριακή προαιρετικά ανοιχτά τα μαγαζιά. Για όσους θελήσουν να τα... Ο νόμος. Βάσει του νόμου ακριβώς. Εμείς να ευχηθούμε καλή εκδοτική περίοδο. Υπομονή σε όλους και στους εμπόρους όσον αφορά στα έργα. Καλή συνέχεια και σε εσάς κύριε Κουμαντάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.